purifica dagli uomini. Sei un crucifiquito ora, que en parte un tanto el proceso de quitarse un testimonio. Θέλω καλύτερα να αρχίσω αμέσως και να μην αρχίσω να μεταδοθούν πράγματα στο μυαλό μου. Κάποιο ένστικτο μου λέει ότι οι λεπτομέρειες αυτές θα είναι κάποιο μέρα σημαντικές. Γιατί αισθάνομαι σαν πλήρωμα. Απλώς ένα πλήρωμα και τίποτα περισσότερο. Το φουντάρι ξεκόλλησε από το κράνο. Γυρίστηκε και έπεσε από τη θέση του. Μια πολύ μεγάλη εικόνα. Σπαράζει η καρδιά μου που το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει κανένα στολίδι που να συγκρίνεται με αυτό το τελειότυπο. Θα έπρεπε να είναι καλύτερα σταλιωμένο. Αν γινόταν κάποιος να το ξαναβάλει στη θέση του. Και τα αστέρια δεν είναι καλά. Όταν πρωτοφάνηκαν, προσπάθησε να γκρεμίσει μερικά με ένα κοντάρι. Δεν έφτανε. Κάποιον που εξάφνιζε. Μετά δοκίμασα με πέτρες, μέχρι που ξεχρεώθηκε. Δεν πέτυχα κανένα. Έτσι έκλαψα λίγο που ήταν φυσικό υποθέτω και κάποια της ηλικία μου. Ξεκουράστηκα, πήρα ένα καλάμι και ξεκίνησα για το σημείο που τα αστέρια αγγίζουν το έδαφος. Για να τα μαζέψω καλά με τα χέρια μου, για να μην τα σπάσω. Πολύ το απόγευμα παρακολούθησα από μακριά το άλλο πλήρωμα. Για να διακρίνω, αν μπορούσα, τι είναι. Αισθάνομαι περισσότερη περίεργη γι' αυτό από οποιοδήποτε άλλο εκπαιδό. Αν είναι εκπαιδό. Και μοιάζει με εκπαιδό, γιατί έχει ακατάστατα μαλλιά. Δεν έχει κοφούς, μοιάζει με παρόλο και όταν τη σηκώνεται δείχνει εκπαιδευτικό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σκοτώ. Αν και μπορεί και να μην είναι. Στην αρχή το φοβόμουν και το έβαζα στα πόδια, κάθε φορά που γύριζε προς το μέρος μου. Νομίζω ότι ετοιμαζόταν να με κυνηγήσει. Σύντομα διαπίστωσα ότι απλώς προσπαθούσε να ξεφύγει. Οπότε έβαψα να το φοβάμαι και άρχισα να παρακολουθώ με τις ώρες. Από απόσταση. 10 μέτρα. Γεγονός που τα εκνεύρισε. Τελικά κλείνωσε πολύ και σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. Περίμενε λίγο και μετά το παράτησε. Προσπαθώ να γίνω κρίσιμη με όποιον τρόπο μπορώ, έτσι ώστε να μεγαλώνω το σεβασμό μου. Ήθελα να του δώσω μερικά παραδείγματα μύρια, αλλά δεν έχω μάθει να συνοδεύω καλά. Απέκτηκα. Νομίζω όμως ότι η καλή πρόθεσή μου ήταν ευχαρίστηση για την γελούσα. Ήταν λίγο απογοητευμένη και ότι στα πάθη τα ακόμη θα το κάνω. Αρχίσαν λίγο αμύρικες και φοβερίζοντας το έννοιμα στο μυαλό μας. Μετά τελείωσε ξαφνικά, κατάλαβα πως μπορούσα να πω την απάντηση και ξαφνιάστηκα πως δεν το είχαμε σκεφτεί από την αρχή. Πετάχτηκα όρθια και είπα, πόσο όμορφοι είμαστε, προτείνουμε